Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Απίστευτη σύγχυση επικρατεί σχετικά με την ελληνική σημαία στη βραχονισίδα Ανθρωποφάγος, την οποία η Τουρκία, δια του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών της, ισχυρίστηκε ότι κατέβασαν Τούρκοι κομάντος. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ακτοφυλακή της χώρας του κατέβασε την ελληνική σημαία. Όμως το Πεντάγωνο και η ελληνική ακτοφυλακή διαψεύδουν το περιστατικό και τυχόν τουρκική δραστηριότητα στην περιοχή. Απίστευτη σύγχυση επικρατεί σχετικά με την ελληνική σημαία στη βραχονισίδα Ανθρωποφάγος. Ένας από τους τρεις νεαρούς που προχώρησαν στην κίνηση αυτή υποστήριξε ότι τοποθέτησαν 5 σημαίες σε ισάριθμες βραχονισίδες και πως το έκαναν για τη μνήμη του Γιώργου Μπαλταδόρου. Υποστηρίζει επίσης πως τη μία σημαία την κατέβασε γιότ που εικάζει ότι είναι τουρκικό κατασκοπευτικό πολιτικό σκάφος. Ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος σημείωσε ότι με βάση την τελευταία ενημέρωση που έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΝ, δεν επιβεβαιώνεται κανένα περιστατικό παραβίαση σε ελληνικό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, πρόσθεσε, συνεχίζουμε τη διερεύνηση του θέματος με ψυχραιμία και με απόλυτη σοβαρότητα. Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, οφείλω να πω ότι η δήλωση του κυρίου Γιλντιρίμ είναι απολύτως προκλητική και καταδικαστέα. Η κυβέρνηση δεν υποβαθμίζει καθόλου το θέμα, τουναντίον δίνει πολιτικά πολύ μεγάλη σημασία, ανέφεραν αρμόδιες πηγές. Σημειώνεται ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Ταβούσογλου, έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτεμπεργκ, δήλωσε ότι «κομάντο μας κατέβασαν την ελληνική σημαία. Αν χρειαστεί θα το ξανακάνουν». Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ σημείωσε ότι στο Αιγαίο γνωρίζουμε ότι κατά καιρούς αυξάνονται οι εντάσεις στις σχέσεις με τη γείτονα Ελλάδα, αλλά τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί οι παραβιάσεις. Υπάρχουν βραχονισίδες που δεν ανήκουν σε κανέναν. Βλέπουμε ότι γίνονται παρόμοιες ενέργειες όπως έγιναν και στα Ήμια. Στα Καρντάκα, αναφέρει. Ήταν μια προσπάθεια να φυτέψουν μια ελληνική σημαία σε βραχονισίδα. Η ακτοφυλακή μας έκανε την απαραίτητη παρέμβαση και αφαίρεσε τη σημαία. Προτείνουμε η Ελλάδα να απέχει από προκλήσεις που θα αυξήσουν την ένταση στις σχέσεις μας. Θα απαντήσουμε ανάλογα σε μελλοντικές ενέργειες με αυτή την κατεύθυνση. Όπως εξηγούσαν πηγές, η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών κ. Τσαβούσογλου έγινε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος μόλις μία μέρα νωρίτερα επανέλαβε ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές δεν είναι ζήτημα του ΝΑΤΟ, είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα. Από αρμόδιες πηγές τονίζονταν ότι έχουν ληφθεί πολύ αυξημένα μέτρα ετοιμότητας και επιφυλακής σε όλες τις βραχονισίδες, ώστε να αποφευθούν κινήσεις θερμοκέφαλων είτε από ελληνικής πλευράς είτε από τουρκικής και να οδηγηθούμε σε μια επανάληψη τύπου ημίων. Ο τουρκικός τύπος κάνει διεξοδική αναφορά στην ελληνική σημαία που ύψωσαν στη βραχονισίδα «Μικρός Ανθρωποφάς» οι τρεις άντρες στη μνήμη του Γιώργου Μπαλταδόρου, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια. Σε δημοσίευσή της η Χουριέτ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι βατραχάνθρωποι του τουρκικού πολεμικού ναυτικού κατέβασαν την ελληνική σημαία που τοποθέτησαν οι τρεις άντρες την Παρασκευή. Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι η ενέργεια αυτή έγινε αντιληπτή από την τουρκική ακτοφυλακή, η οποία και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές στην Άγκυρα. Η σημαία δεν κατέβηκε και έτσι βατραχάνθρωποι της ομάδας ΣΑΤ πήγαν στην νησίδα και κατέβασαν την ελληνική σημαία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλες τουρκικές εφημερίδες αναφερόμενες στο συγκεκριμένο θέμα. Πάμε τώρα στις δηλώσεις του Φώτη Κουβέλη για το συγκεκριμένο θέμα. Το Υπουργείο Άμυνας γνωρίζει τις πληροφορίες για δημοσιεύματα σχετικά με τις δηλώσεις Γκυλτιρίμ ότι η τουρκική ακτοφυλακή κατέβασε ελληνική σημαία από βραχονισίδα στο Αιγαίο και έχω ζητήσει ενημέρωση συστηματική και επίμονη από τα αρμόδια όργανα και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Φώτης Κουβέλης. Το περιστατικό, το δυστύχημα αυτό που εσήμανε την απώλεια ενός γενναίου ανθρώπου ηλικίας 34 ετών δεν έχει σχέση με τα F-16. Μοιράζω, οδηγούσε ο αείμνηστος, ο γενναίος Μπαλταδόρος. Πρέπει να σας πω ότι το περιστατικό, το γνωρίζετε, συνέβη 9 μίλια έξω από τη Σκύρο, δηλαδή σε 2-2,5 λεπτά θα μπορούσε να είχε προσγειωθεί το αεροπλάνο χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά φαίνεται ότι οι συνθήκες που επεκράτησαν εκεί δεσπεύδουν εκδός οπόρισμα, άλλωστε η όλη υπόθεση βρίσκεται στα χέρια Ειδικής Επιτροπής.
οδήγησαν οι συνθήκες που επικρατούσαν εκεί στο να συμβεί αυτό το δυστύχημα που εσήμανε την απώλεια του σμιναγού, του εκλεκτού στελέχου των ενόπλων δυνάμεών μας, με ό,τι αυτό έχει σχέση με τον ανθρώπινο πόνο και με την απώλεια ενός ανθρώπου 34 ετών με δύο παιδιά που άφησε πίσω. Η χώρα μας είναι υποχρεωμένη εδώ και πολλά χρόνια να ενεργεί και να πράττει αυτό που πράττει και σήμερα. Εύχομαι να μην το πράττει αύριο ή μεθαύριο, παρά το γεγονός ότι διαπιστώνουμε πως η Τουρκία δεν εγκαταλείπει την πολιτική της κλιμακούμενης έντασης, αλλά βρισκόμαστε ουσιαστικά σε έναν ακήρυχτο πόλεμο, με την έννοια ότι οι παραβιάσεις, οι παραβάσεις, οι υπερπτήσεις των τουρκικών αεροπλάνων έχει καταντήσει συνηθισμένο καθημερινό σχεδόν φαινόμενο, με αποτέλεσμα τα ελληνικά φτερά, τα ελληνικά αεροπλάνα, αλλά και τα πλοία μας στο Αιγαίο να υποχρεούνται να κάνουν τις αναχαιτήσεις. Βεβαίως, η καταπώνηση για τα αεροπλάνα είναι παρούσα. Η μεγάλη, αν θέλετε, συμμετοχή των αεροπόρων μας στις αναχαιτήσεις, η καθημερινή συμμετοχή, μπορεί να δημιουργεί στοιχεία κόπωσης, παρά το γεγονός, θέλω να το κρατήσετε ως απόλυτα ακριβές, η διάταξη των δικών μας δυνάμεων για τις αναχαιτήσεις γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε υπερβολική καταπώνηση, να μην έχουμε καταπώνηση των πιλότων μας. Φροντίζει το επιτελείο, φροντίζουν τα επιτελικά μας στελέχη, η όλη η οργάνωσή μας, έτσι ώστε να μην υπάρχει καταπώνηση των πιλότων μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι μία, αν θέλετε, αναχέτηση δεν είναι μία κοπιώδης όσο και επικίνδυνη υπόθεση. Ο έλεγχος των κινητών έχει πραγματοποιηθεί, βεβαίως αναφέρονται και σε ένα άλλο τρίτο κινητό, αλλά δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να δικαιολογεί αναφορικά με αυτή την έρευνα που υποτίθεται ότι γίνεται στο κινητό από την πλευρά της Τουρκίας, δεν υπάρχει τίποτε που να δικαιολογεί την απαράδεκτη καθυστέρηση τόσο για την αποφυλάκηση και επιστροφή των δύο στρατιωτικών μας στελεχών στην Ελλάδα, όσο και με την απαράδεκτη και αδικαιολόγητη, παράνομη την ονομάζω εγώ, καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης από τα δικαστήρια, διότι ο κύριος Ερντογάν και ο κύριος Γκίλντιριμ μιλάνε για τη δική τους δικαιοσύνη, στα χέρια της οποίας βρίσκεται η υπόθεση. Να αλλάξουμε θέμα. Οι ηγέτες των Σκοπίων πρέπει να επιδείξουν σοβαρότητα και να αποδεχθούν μία μέθοδο που θα μας οδηγήσει στη λύση, δήλωσε από το Λουξεμβούργο ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Γκοτζιάς, λίγο μετά τη λήξη του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκπροσώπησε την Ελλάδα. Στην ατζέντα του Συμβουλίου βρέθηκαν εκτός από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την προοπτική ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συριακή κρίση και η κατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία. Σήμερα είχαμε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο. Κουβεντιάσαμε για την κατάσταση στην Συρία. Από πλευράς μου υπογράμμισα ότι πέρα από την καταδίκη της χρήσης χημικών όπλων που πρέπει να είναι ολοκληρωτική, πρέπει να καταδικαστεί κάθε είδους πολεμική ενέργεια, όπως και αυτή που συμβαίνει στο Αφρίν. Πρέπει να δούμε πώς θα υπερασπιστούμε και τον κουρδικό πληθυσμό. Κατόπιν συζητήσαμε για ζητήματα που αφορούν το Ιράν και το ατομικό πρόγραμμα. Και στη συνέχεια ήρθαμε στο κύριο θέμα που μας ενδιαφέρει εμάς, στα Δυτικά Βαλκάνια. Εκεί εξήγησα πού βρίσκεται η διαπραγματεύση μας με την Αλβανία και με τη Φύρο. Και επίσης υπογράμμισα την ανάγκη οι ηγέτες της τελευταίας να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να γίνεται η διαπραγμάτευση μέσω συνεντεύξεων και συνεχών δημοσίων δηλώσεων, ότι θα πρέπει να επιδείξουν μια σοβαρότητα και μια μέθοδο να αποδεχτούν που θα μας οδηγήσει στη λύση. Τέλος, συζητήσαμε για τα ζητήματα της Ρωσίας, όπου έδειξα ότι θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατική συζήτηση για κάθε θέμα που μας απασχολεί και ταυτόχρονα οι αποφάσεις που παίρνουμε να εφαρμόζονται. Παραδείγματος χάρη, πολλές χώρες πιέζουν για να ληφθούν κυρώσεις βάρος της Ρωσίας και ταυτόχρονα οι ίδιες αναπτύσσουν το εμπόριό τους. Έδειξα ότι η Ελλάδα είναι μόλις η 26η σε όγκο χώρα εμπορίου με τη Ρωσία και μόλις 27η όσον αφορά την ανάπτυξη του εμπορίου. Κατά συνέπεια, η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσουν το εμπόριό τους με τη Ρωσία πέρα και έξω από το θέμα των κυρώσεων. Επίσης, πρέπει να δούμε πώς θα φτιάξουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, καταδικάζοντας βέβαια οποιαδήποτε πρακτική από οπουδήποτε προέρχεται σε βάρος του διεθνούς δικαίου. Υπογράμμισα δε σήμερα ότι ο χημικός πόλεμος στη Συρία σημαίνει παραβίαση των κανόνων του πολέμου και του δικαίου του πολέμου, δηλαδή του τελευταίου σημείου
που υπάρχουν ακόμα χαρακτηριστικά ανθρώπινων σχέσεων και ότι επίσης η Τουρκία με την επίθεση του Αφρίν παραβίασε το διεθνές δίκαιο διότι καταπάτησε τη Συμφωνία της Λοζάνης. Να περάσουμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα. Πολύ σημαντικές χαρακτήρισε τις εξελίξεις για το φράγμα Τεμένους ο Αντιπεριφερειάρχης Ράμας Αργύρης Πατακάκης, καθώς λύθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει αναφορικά με τη διευθέτηση της πλευστότητας του ποταμού Νέστου, που αποτελούσε και εμπόδιο στην εξέλιξη της κατασκευής του φράγματος εδώ και χρόνια. Ο προϋπολογισμός του φράγματος είναι 50 εκατομμύρια ευρώ και θα απασχοληθούν περίπου 600 εργαζόμενοι για 3 χρόνια. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης αναφέρθηκε σήμερα στη δημιουργία μετά από πολλών ετών καθυστερήσεων του φράγματος Τεμένου στο Δήμο Παρανεστίου προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα δουλέψουν τουλάχιστον πάνω από 600 εργάτες, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, για 3-4 χρόνια. Με αναφορά στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κύριος Πατακάκης τόνισε πως πρόκειται για πολύ σημαντικές εξελίξεις και ότι πλέον το φράγμα του Τεμένους θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σε διάστημα 3-4 ετών, αν όλα βεβαίως πάνε καλά, αφού έγινε κατορθωτό να ξεμπλοκάρει η υπόθεση η οποία ήταν για πολλά χρόνια σε καθυστέρηση. Το έργο θα προσφέρει καλύτερες προοπτικές τουλάχιστον για την άρδευση στους νομούς Ξάνθης και Καβάλας. Είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σχετικά με το φράγμα του Τεμένους. Μετά από καθυστερήσεις, μετά από αδικαιολόγητη και πολύ έτσι προβληματική διαδικασία η οποία χαρακτήριζε το ποταμό Νέστο πλεύσιμο και χάσαμε 2 πολύτιμα χρόνια, την επικοινωνία την οποία είχαμε τον καθήλυνα αρμόδιο για το θέμα αυτό, με τον οποίο είχαμε και την επικοινωνία αλλά και τη συνεργασία και σε σχέση με το περιβάλλον και με την διαμαρτυρία την οποία κάναμε και στο Υπουργείο αλλά και στην Κλιματική Υπηρεσία, τον κύριο Καλαϊτζίδη στην Θεσσαλονίκη, μας είπε ότι προχωράει ένα σημαντικό έργο το οποίο θα είναι προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο το οποίο θα παράγει 18 ΜΒ ηλεκτρική ενέργεια και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά και ένα έργο το οποίο θα έχει καλύτερη και μεγαλύτερη δυνατότητα άρδευσης και στον κάμπο της Καβάλας και στον κάμπο της Ξάνθης. Ένα έργο όμως το οποίο θα δημιουργήσει και πάνω από 600 θέσεις εργασίας για τα επόμενα 3-4 χρόνια και νομίζω ότι κάναμε μια σημαντική προσπάθεια. Άλλωστε πέρασε πρόσφατα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο η παραχώρηση των παρόχθιων περιοχών για να γίνουν σημαντικά έργα τα οποία θα ήταν απαραίτητα για να μπορέσει αυτό το έργο να προχωρήσει, ένα έργο το οποίο θα έχει και εθνική στρατηγική σημασία, γιατί η ενέργεια, όπως γνωρίζετε, είναι κάτι το οποίο ιδιαίτερα σε περίοδους αιχμής είμαστε αναγκασμένοι να το πληρώνουμε πανάκριβα και να το παίρνουμε εισαγωγή από τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι όλη αυτή η προσπάθεια την οποία κάναμε και είχε θετικά αποτελέσματα θα ολοκληρώσει ένα έργο το οποίο θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό για τον τόπο μας. Να σας ρωτήσω αναφορικά με το έργο αυτό, ναι, που τουλάχιστον το αίτημα της Δράμας κρατάει εδώ και δεκαετίες και ήταν ανάμεσα στις υποχρεώσεις της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες όμως δεν υλοποιήθηκαν. Γιατί άλλαξε το τοπίο ξαφνικά, άρχισε η ενέργεια να γίνεται έτσι που... Είναι το κόστος τεράστιο. Ζητούμενοι, ναι. Το έργο που είχε δημιουργηθεί ως υποδομή ανταποκρίνεται ακόμη. Κυρία Οικονόμου, πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο, έγιναν λάθη και παραλήψεις. Έγινε κακή διαχείριση όλης αυτής της προσπάθειας τα προηγούμενα χρόνια. Έστω και τώρα την τελευταία στιγμή γίνονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Άλλωστε, αν θυμόσαστε, το έργο αυτό είχε σαν προϋπόθεση να αρδευτεί και ένα μέρος από τον κάμπο της Δράμας, το οποίο ούτε καν υπάρχει στο σχεδιασμό και ούτε καν συζητείται. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι έργα τέτοια σημαντικά, ιδιαίτερα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει σταδιακά την χρήση στερεών καυσίμων, θα παίξει σημαντικό ρόλο, γιατί είναι τεράστια τα πρόστιμα τα οποία καταβάλει η πατρίδα μας σαν αντιστάθμισμα από την καύση του λιγνίτη. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα σε μια δύσκολη περίοδο την οποία αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Mm-hmm. Και ένα άλλο ερώτημα. Είπατε προηγουμένως ότι ο αρχικός σχεδιασμός δεν συμπεριλάμβανε την Δράμα μέσα για την άρδευση από το φράγμα του Τεμένους. Αν άλλαξε αυτό τώρα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα γίνει το καινούριο αυτό έργο. Δεν συμπεριλαμβάνει καθόλου τον κάμπο της Δράμας για άρδευση, απλώς μόνο την Καβάλα και την Ξάνθη.
και δίνει και ενισχύει μάλιστα εκεί την περιοχή του Ξεριά, που αρδεύονται χιλιάδες στρέμματα από αυτή, σε αυτή την περιοχή. Θα ήταν πολύ σημαντικό, αλλά όταν δεν υπάρχει σχεδιασμός και όταν οι διεκδικήσεις δεν είναι συντονισμένες και δεν είναι μια προσπάθεια η οποία πραγματικά να ενώνει για όλους μας για έναν κοινό σκοπό, βλέπουμε τι έχει γίνει και με τους δρόμους, βλέπουμε τι έχει γίνει και με τα πανεπιστήμια. Ίσως κάποιοι θα αντιληφθούν τα λάθη και τις παραλήψεις, αλλά εμείς δεν θα απολογηθούμε για τα λάθη δεκαετιών. Εμείς προσπαθούμε να ενώσουμε δυνάμεις και να διεκδικήσουμε που αυτά πραγματικά ανήκουν στην τοπική μας κοινωνία, που ανήκουν στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας της Δράμας. Υπάρχει προοπτική λοιπόν για τη Δράμα? Υπάρχει, κυρία Οικονόμη, γιατί ανοίγουν και όλα τα προγράμματα. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να κάνουμε αυτά που δεν έγιναν εδώ και δεκαετίες, ώστε ο τόπος μας να ξαναβρει το βηματισμό του. Έχω πει πολλές φορές και θα δείτε και πολύ σύντομα ότι ολοκληρώνονται και οι μελέτες για την ολοκλήρωση του έργου αυτού Δράμα Αμφίπολη. Θα περιμένουμε τους επόμενους μήνες για να αξιολογηθούν όλες αυτές οι προσπάθειες και εκ του αποτελέσματος θα κρίνεται τι έχει γίνει. Πάμε σε κάτι άλλο. Αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη θα ανέβει στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Οδείο Δράμας η θεατρική παράσταση «Καυκαλίθρες με πατάτες στο φούρνο» σε σκηνοθεσία Μπάμπη Χατζηδάκη. Στο έργο παίζει και ο δραμηνός ηθοποιός Σπύρος Ιδέρης, ενώ μαζί του στη σκηνή είναι επίσης ηθοποιοί Αλέξανδρος Ζουριδάκης και Νεκτάριος Παπαλεξίου. Εμείς φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star το σκηνοθέτη της παράστασης και γνωστό ηθοποιό, τον κύριο Μπάμπη Χατζηδάκη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλώς σας βρήκα. Αύριο και μεθαύριο και στη Δράμα αυτή η παράσταση, έτσι? Αύριο και μεθαύριο και στη Δράμα αυτή η παράσταση. Ήμασταν στην Ξάνθη χθες, πήγαμε πολύ καλά. Και σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα είμαστε εδώ στη Δράμα, ναι. Στις 9 το βράδυ, να πούμε και πάλι, στο Δημοτικό Οδείο. Και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση και τους συντελεστές, κύριε Χατζηδάκη. Ναι, η υπόθεση είναι η θα παρακολουθήσει το κοινό αύριο και μεθαύριο εδώ στη Δράμα τα αποδυτήρια ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, εκεί όπου αλλάζουν ο διαιτητής και οι δύο επόπτες γραμμών ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Mm-hmm. Θα δούμε τις σχέσεις τους. Μας ενδιαφέρει το έργο, ενδιαφέρει να δει τις σχέσεις των ανθρώπων αυτών, και υπό αυτή την έννοια δεν είναι αυστηρά ποδοσφαιρικό. Το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα πλαίσιο με βάση το οποίο εκτελήσεται και με εξονυχιστικά παρατηρείται η σχέση των ανθρώπων. Αλληγορικά, λοιπόν, θα λέγαμε. Δεν είναι αλληγορικό, όχι, είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή, παρακολουθούμε τι γίνεται στα αποδυτήρια. Το βλέπουμε βέβαια αυτό και στις αφίσες, έτσι. Φοράνε τις αθλητικές στολές. Ναι, βέβαια, κανονικά. Διαιτητές είναι τα κίτρινα κλπ. Ναι, αυτά. Ναι. Και παρακολουθούμε τις σχέσεις τους. Δηλαδή, πόσο ένας μπορεί να σκάψει τον λάκκο του άλλου, πώς ο άλλος μπορεί να είναι φιλόδοξος, πόσο ο άλλος μπορεί να είναι καλός και αγαθός, με την αρχαιοελληνική έννοια, καλός και αγαθός. Όλα αυτά παρακολουθούμε. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας στην οποία ζούμε και το ποδόσφαιρο αποτελεί μια αφορμή για να εκτελεχθούν αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε άλλος εργασιακός χώρος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι άριστα δομημένο και βρίσκεται στα αποδυτήρια ενός γηπέδου στο διαιτητικό team. Πριν συνεχίσουμε και με άλλες λεπτομέρειες για την παράσταση, να τονίσουμε ότι χορηγός επικοινωνίας είναι η τηλεόραση Star στην αυριανή και μεθαυριανή παράσταση στη Δράμα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί έχουμε ακούσει και διαβάσει και πολύ καλές κριτικές. Γιατί το έργο παρουσιάστηκε στην Αθήνα και στη συνέχεια ακολουθεί αυτή την περιοδία. Σωστά? Πολύ σωστά. Σταματήσαμε τις παραστάσεις στην Αθήνα την Κυριακή των Βαΐων, ως ήθιστε. Και μετά το Πάσχα αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη μικρή περιοδία, η οποία μπορεί να γίνει και μεγάλη μετά στο τέλος, θα δούμε. Αναλόγως τις εντυπώσεις και την ανταπόκριση. Όχι, έχουμε πάρα πολύ θετικές γνώμες, πάρα πολύ θετικές κριτικές. Ναι, και εγώ έχω διαβάσει πολύ καλές κριτικές. Και αλήθεια είναι αυτό, και από τον ηλεκτρονικό και από τον έντυπο τύπο είναι εξαιρετικά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι πως... Μιλούν για μια διασκεδαστική παράσταση, κωμωδία, μια ενδιαφέρουσα κωμωδία. Που ναι, μεν φαίνεται να έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά εστιάζει κυρίως στις ζωές και τις σχέσεις τριών ατόμων που τυχαίνει να είναι διαιτητές ποδοσφαίρου, επόπτες. Έτσι, έτσι.
Έτσι, αυτό ανάμεσα είναι. Στα άλλα να φέρουν κριτικές, έτσι. Ναι, ναι, mm. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θα παρακολουθήσουμε, βλέπουμε τρία πρόσωπα να παίζουν, το διαιτητή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, τον πρώτο επόπτη και το δεύτερο επόπτη. Αυτοί είναι με διαφορετικοί χαρακτήρες ο καθένας και συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα που δεν θα ήθελα να σας πω τίποτα για να μην σας προδώσω την έκπληξη την οποία υπάρχει για αυτούς που θα παρακολουθήσουν την παράσταση αύριο και μεθαύριο. Η έκπληξη αυτή συνδυάζεται, συσχετίζεται και με τον τίτλο της παράστασης. Ναι, βέβαια συσχετίζεται, βέβαια συσχετίζεται, διότι αυτό είναι ένα φαγητό. Παρεπιπτόντως, οι καυκαλήθρες είναι ένα χόρτο το οποίο δεν το έχουμε τιμήσει δεόντως. Είναι ένα εξαιρετικό χόρτο. Και τη συγκεκριμένη συνταγή καυκαλήθρες με πατάτες στο φούρνο τη μαγείρεψα για να καταλάβω τι είναι, μια και δεν την είχαμε στο ελληνικό μενού. Είναι εξαιρετική, εξαιρετική. Είναι πολύ αρωματικό χόρτο. Λοιπόν, αυτό το φαγητό είναι ένα μαγείρεμα σαν τα μαγειρέματα που γίνονται στην κοινωνία μας, σαν αυτά που μπορεί να δεις σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο. Και με αυτόν τον τρόπο συνδέεται το ένα με το άλλο. Με λέξη κλειδί τα μαγειρέματα. Ναι, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, ναι, ότι σαφέστατα υπάρχουν πολλά μαγειρέματα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ακριβώς η λέξη κλειδί. Αγάπη, υπομονή, συγχώρεση είναι κατά τη γνώμη μου η λέξη κλειδί. Τώρα, ο χώρος του ποδοσφαίρου, αν και από αθλητικά δεν τα πάω καλά. Ούτε εγώ. Ξέρουμε ότι, ίσως τότε μπορούμε να συνεννοηθούμε καλύτερα. Ναι. Γνωρίζουμε ότι είναι ένας σκληρός χώρος. Είναι, ναι. Όπως όλοι οι χώροι όμως. Όλοι οι χώροι πιστεύω ότι είναι εξίσου σκληροί. Η επιλογή δηλαδή του σκληρού χώρου είναι... Ξέρετε τι, έχουν γραφτεί πάρα πολλά και έχουν υποθεί πάρα πολλά για τη σχέση που έχει το ποδόσφαιρο με την κοινωνία. Mm-hmm. Λοιπόν, τη συνδέουν αριστοτεχνικά κάποιοι συγγραφείς. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Είναι λοιπόν μια μικρογραφία και με αυτή τη λογική είναι πολύ σωστή η επιλογή του Ούγγρου συγγραφέα Ζόλταν Έγκρεση, ο οποίος έχει γράψει το έργο και σημειωτώνει είναι η πρώτη φορά που παίζεται οποιοδήποτε έργο του στην Ελλάδα και πόσο δε μάλλον το συγκεκριμένο. Άρα έχετε και πρωτιές. Πρωτιά, ναι, είναι πρωτιά. Πρώτη φορά. Mm-hmm. Με μια εξαίρετη διασκευή του Δημήτρη του Ιωάννου, διότι όπως καταλαβαίνετε θα έπρεπε να προσαρμόσει τις ομάδες τις ποδοσφαιρικές οι οποίες αναφέρονται μέσα σε κάτι αντίστοιχα ελληνικό. Ναι. Δηλαδή, δεν γινόταν αλλιώς. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, η σχέση που έχει το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Έτσι λένε οι σοφοί εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Είναι αλήθεια. Θα παθιαστούν για να κερδίσουν, θα κάνουν ασχήμιες για να επιτύχουν, δεν θα δεχτούν εύκολα κάτι, θα δεχτούν ευκολότερα κάτι άλλο, ό,τι κάνει η κοινωνία μας. Μαγειρέματα θα κάνουν. Ναι, και μαγειρέματα βεβαίως. Οπότε επανερχόμαστε και στον τίτλο και στη λέξη κλειδί από τις λέξεις κλειδιά που λέγαμε. Τώρα, οι ηθοποιοί της παράστασης είναι τρία νέα παιδιά, έτσι. Είναι τρία νέα παιδιά, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί το... Σωστό και αυτό, ποδόσφαιρο και διαιτητή, το διαιτητικό team νομίζω συνταξιοδοτείται στα 45, οπότε υπό αυτή την έννοια είναι νέοι άνθρωποι. Μάλιστα ο ένας αναφέρεται και η ηλικία του, στους άλλους δεν αναφέρεται αλλά είναι πολύ κοντά σχετικά. Όπως και να έχει αυτοί οι τρεις άνθρωποι είναι ο Σπύρος Ιδέρης που θα κάνει το διαιτητή, είναι ο Δραμηνός αυτός ηθοποιός, τον οποίο τον είχα και μαθητή παλαιότερα. Ο Αλέξανδρος Ζουριδάκης που θα κάνει τον πρώτο επόπτη και ο Νεκτάριος Παπαλεξίου που θα κάνει το δεύτερο επόπτη. Mm-hmm. Αυτούς τους τρεις θα παρακολουθήσουμε. Τρεις ταλαντούχοι ηθοποιοί, φιλότιμοι, εργατικοί. Δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να προσπαθούν για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και τους αγαπώ πολύ γι' αυτό και μόνο το λόγο. Γιατί ξέρετε, στο ταλέντο και στην ικανότητα προσπάθεια να μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά είναι η συνεργασία. Γιατί αν αυτή δεν υπάρχει, τότε τα υπόλοιπα δεν τα κάνεις. Δεν είναι μονάδα το θέατρο. Mm-hmm. Το θέατρο είναι ομάδα, όχι μονάδα. Ίσως ερχόμαστε και πάλι στην υπόθεση της παράστασης, στο ποδόσφαιρο,
που είναι η ομάδα, είναι οι πάσες. Έτσι, έτσι. Αν δεν υπάρχει η καλή πάσα, δεν μπορούν να μπουν ακριβώς, και τα τέρματα. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Είναι ακριβώς το ίδιο. Mm-hmm. Τώρα να ρωτήσω και κάτι πιο γενικό για την πορεία του θεάτρου στην χώρα μας. Νομίζω και τα ότι... τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση, πόσο έχουν επηρεαστεί τα πράγματα. Ναι, νομίζω ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ το θέατρο, γιατί κόβεται πάρα πολύ εύκολα σε μια οικονομική κρίση. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί ένας πολίτης μιας χώρας είναι, μπορώ εγώ να εξασφαλίσω τα προστοζήν και τα άλλα τα κόβουμε. Αυτό βέβαια, αν ρωτάτε τη δική μου γνώμη, δεν είναι καλό. Γιατί θέλει την αναλογία μεγάλη του. Μεγάλη εμπειρία. Και ως ιστοποιός και ως σκηνοθέτης. Θέλει την αναλογία του. Ιδιαίτερα γνωστός και μέσα από τηλεοπτικές σειρές και από κινηματογράφο. Έχετε πλούσιο βιογραφικό, αλλά δεν έχουμε χρόνο να αφιερώσουμε. Και όχι, δεν. Επικεντρωθήκαμε στην. Δεν βρίσκομαι εδώ γι' αυτό. Βρίσκομαι εδώ για τις καυκαλίτσες με πατάτες στο φούρνο. Λοιπόν. Οι τηλεθεατές σας. Θα θυμηθούν και την πορεία σας. Ναι, ναι, ναι. Και παρεμπιπτόντως θα ήθελα να πω ότι η ιστορία πώς πάει το θέατρο έχει να κάνει με αυτή την οικονομική κρίση η οποία το χτυπάει. Το χτυπάει πάρα πολύ. Όμως, ακριβώς επειδή το χτυπάει, γίνονται πολλές μικρές ομάδες οι οποίες παράγουν προϊόντα που θέλουν να αρέσουν στο κοινό και γίνεται μια τεράστια ζύμωση, όπου αυτή η ζύμωση μπορεί να βγάλει κάτι που δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι μπορεί να βγάλει κάτι πάρα πολύ καλό. Οπότε ουδέν κακό να μην γες καλού. Και νομίζω εδώ ανήκει και αυτή η παράσταση. Εδώ ανήκει και αυτή η παράσταση που πιστεύω ότι αρχής γενομένης από τη συγγραφή, δηλαδή όταν διάβασα το έργο, λέω αυτό πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο το πήρα και το άλλαξα τα φώτα και το έκανα εγώ να είναι κάτι τρομερό, είναι το έργο. Και ούτε το τραβήξατε από τα μαλλιά όπως διάβασα στις κριτικές. Όχι. Δεν έχω κάνει τίποτα. Έχω κρατήσει το έργο, έχω φροντίσει οι ηθοποιοί να το υπηρετούν όσο καλύτερα μπορούν. Και το κάνουν και έτσι έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, διότι εκείνο που λείπει τελικά νομίζω είναι η δραματουργία στα καινούρια έργα τα οποία γράφονται. Και εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα άριστα δραματουργημένο έργο. Γιατί πλέον το βλέπουν οι συγγραφείς τα πράγματα πιο ρηχά ή δεν θέλουν να μπουν σε περισσότερα πράγματα... Όχι, δεν είναι ζήτημα να το βλέπουν πιο ριχά ή να μην το βλέπουν ριχά. Είναι ζήτημα γνώσεως της εξέλιξης ενός θέματος το οποίο πιάνουν στα χέρια τους. Αν πάρω να διηγηθώ ένα θέμα το οποίο έχω να το εξαντλήσω, χρειάζεται να έχει μια αρχή, μέση, τέλος, τόσο που να μην κουράζει. Είναι βασικοί κανόνες μιας δραματουργίας, η οποία δεν είναι εύκολο να τηρηθούν από έναν συγγραφέα. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο πράγμα. Θα μου πεις, μα καλά, δεν έχουμε. Ή δεν έχουμε ελληνικά. Έχουμε πάρα πολύ καλά πράγματα. Αλλά είναι και μονάδες. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι να παράγουν, να γράφουν έργα Έλληνες, οι οποίοι υπάρχουν, όχι ότι δεν υπάρχουν, προς Θεού, αλλά όχι πολλοί, έτσι ώστε να πεις ότι μία μερίδα σχημάτων η οποία θέλει να υπηρετήσει το ελληνικό έργο έχει έργα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες του για να μπορεί και όσον αφορά το μπάτζετ, δηλαδή δεν γίνεται να πεις. Υπάρχουν έξοχα έργα τα οποία είναι 7, 10, 15 ηθοποιών, 20 ηθοποιών. Μα πώς μπορεί να συνδεθεί ένας τέτοιος θίασος. Ο κόσμος παραπονιέται ότι το εισιτήριο, λέει, που θα πληρώσει για να μπει σε μια θεατρική παράσταση είναι μεγάλο. Αν του βάλεις και 20 ηθοποιούς μέσα. Στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι σχετικά φθηνό. Πάμφθηνο είναι, όχι σχετικά φθηνό. Νομίζω πριν λέγαμε για την επίσκεψη. Για ναι. Πόσο πληρώσατε για να μπείτε. Εισιτήριο σε προσφορά. Mm-hmm. 50% νομίζω έκπτωση. Mm-hmm. Το άτομο ήταν γύρω στα 80 δολάρια. 80 δολάρια. Εμείς εδώ ξέρετε τι εισιτήριο έχουμε. Γενική είσοδο 10 ευρώ. Νομίζω... Ναι, είναι τα είπαμε όλα. Τα είπαμε όλα. Ναι, γενικά νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι. Χωρίς έκπτωση, δεν υπάρχει, όχι έκπτωση σε αυτό. 10 ευρώ γενική είσοδο. Το θέατρο, παιδιά, το θέατρο είναι έξοχο. Δεν είναι ούτε δύο ποτά, έτσι, για να τίποτα. Το πούμε λίγο λαϊκά και ακριβώς, απλά. Ακριβώς. Κύριε Χατζηδάκη. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε και πάλι, γιατί θα πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, ότι αύριο και μεθαύριο η παράσταση. Στο Δημοτικό Οδείο Δράμας, στις 9 το βράδυ, χορηγός επικοινωνίας
η τηλεόραση Star Wario Ελλάδος και το ραδιόφωνο Star FM. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο πριν σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χορηγία σας. Όλα να πάνε καλά. Και εγώ το εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και θα χαρούμε να ξαναέρθουμε στη Δράμα, γιατί είσαστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και πάλι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στη δημιουργία του Ομίλου Φίλων για την Ανάδειξη του Τίμου Καστά προχώρησε μία μερίδα πολιτών μετά την κολλησιεργία της κυβέρνησης και την απαξίωση για το μέλλον του μνημείου, όπως τονίζουν. Σκοπός του Συλλόγου είναι να υπάρχει συνέχεια στην περιοχή και θα πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλώνει ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Η απαξίωση της κυβέρνησης για τον Τίβο Καστά και η κολλησιεργία των εργασιών στο μνημείο οδήγησαν μερίδα πολιτών να ιδρύσει τον Όμιλο Φίλων για την Ανάδειξη του Τίμβου Καστά. Υπάρχει ο Σύλλογος Φίλων για την Ανάδειξη του Τίμβου της Αμφίπολης. Συγκροτήθηκε πριν από λίγους μήνες. Διευρύνεται. Έχουμε μία σύσκεψη των μελών και των φίλων. Όσοι θέλουν εγγράφονται και είναι μεγάλη η προσέλευση και το ενδιαφέρον. Σκοπός και στόχος του Συλλόγου είναι να επισπεύσουμε τις διαδικασίες προκειμένου να αναδείξουμε αυτό το ιστορικό μνημείο. Διότι πάντα πρέπει να το ξέρουμε, εμείς παραδεινόμαστε στην ιστορία και όχι η ιστορία σε εμάς. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να συνδράμουμε, σεραίοι και μη, διότι οι φίλοι θα είναι και εκτός σερών, αφορά όλους τους Μακεδόνες και κατ' επέκταση όλους τους Έλληνες, να αναδείξουμε αυτό το μνημείο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και τουριστικού φυσικά ενδιαφέροντος, αλλά πάνω απ' όλα για να έχουμε τις ιστορικές γνώσεις και να βάλουμε τις βάσεις του τόπου μας. Είναι έγκλημα τόσο χρονικό διάστημα να υπάρχει αυτή η κολλησιεργία από αυτό το μνημείο, το οποίο αποτελεί φάρο, αποτελεί πηξίδα, αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία για την Μακεδονία μας, που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας. Είναι ένα μνημείο το οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον έτσι ολάκερου του πλανήτη. Η συμμετοχή εδώ των συμπολιτών μας είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον που εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει φανεί μέσα από τις διάφορες ανακοινώσεις που έχουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά μέσα από την διάθεση της να φανεί αλήθεια για το τι είναι αυτός ο τόπος και αυτό βέβαια επιστημονικά μέσα από το νόμισμα θα μας δώσει το μέλλον της ιστορίας αυτού του τόπου. Στόχος του Συλλόγου η συνέχιση των εργασιών στον Τίμβο, ενώ σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Κώστα Μπούμπα η έδρα τους θα είναι πιθανότατα η Μεσολακιά. Στόχος και σκοπός είναι να γίνουν οι συναντήσεις, να γίνουν οι επαφές, να υπάρχει επικοινωνία με τους ηθήνοντες, με τους επαείοντες και με τους αρχαιολόγους αλλά και με τους πολιτικούς, να γίνουν συζητήσεις, να βγουν τα συμπεράσματα, αλλά και πάνω απ' όλα να μας παραχωρηθεί και ένας χώρος κοντά στο μνημείο. Είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζουμε να υλοποιηθεί αυτό και από πλευράς του Δήμου Αμφίπολης, προκειμένου να υπάρχουν και ιστορικά στοιχεία που θα ενημερωθεί ο επισκέπτης, αλλά και εμείς να διευρύνουμε αυτό το οποίο λέμε δημόσιες σχέσεις, προκειμένου ο κόσμος να γνωρίσει το μνημείο. Αλλά ο απότερος σκοπός είναι να αξιοποιηθεί πλέον το μνημείο και να γίνει επισκέψιμο. Ο Σύλλογος είναι ενεργός και νόμιμος, αναφέρει και ο δικηγόρος Στέριος Γαλάνης. Θεωρώ ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία στην εποχή που ζούμε να απολαύσουμε τους καρπούς αυτού του πολύ σημαντικού παρελθόντος που έχουμε στο νομό μας. Η αρχαία Αμφίπολη και όλη η ευρύτερη περιοχή εκεί, σε εκείνη τη γωνιά του νομού μας, είναι μια από τις σημαντικότερες από την εποχή της αρχαιότητας. Και πραγματικά λυπάμαι να βλέπω, θα έλεγα, καταχωνιασμένο τον Καστά και εδώ και 4 χρόνια, ίσως πλησιάζουμε και στα 5, και θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια θα έπρεπε να συγκινήσει όλους τους ερέους από όλο τον νομό και να βοηθήσουμε στην ανάδειξη αυτής της περιοχής. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Ζήσε τη στιγμή, νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Στο δελτίο ειδήσεων και πάλι. Συνεδρίασε σήμερα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας και ανακοινώθηκε πως ξεκινά σύντομα η υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων του Leader, ενώ το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο νομό Δράμας είναι μεγάλο. Να σημειωθεί ότι οι προθεσμίες λήγουν στις 22 Ιουνίου. Σωστή, μεθοδική και ουσιαστική προσπάθεια χαρακτήρισε το όλο γεγονός, έτσι ώστε τα προγράμματα όπως το Leader να προχωρούν με έντονους ρυθμούς, με αποτέλεσμα ο νομός της Δράμας να είναι τρίτος σε ολόκληρη την Ελλάδα, αναφορικά με την πρόσκληση του ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει πολύ σύντομα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας και Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, Αργύρης Πατακάκης.
κάνουμε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο για το τι γίνεται με τα προγράμματα του Λίντερ. Τα προγράμματα τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στηρίζοντας αλλά και χρηματοδοτώντας αλλά χρηστοποιώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και το πρόγραμμα το οποίο έχει ανοίξει από 2 Απριλίου για τις δημόσιες επενδύσεις και ιδιαίτερα στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, με χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι 100% των προγραμμάτων και είναι πολύ σημαντικό, αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα που περιμένουμε τους επόμενους 2 μήνες να ανοίξει και το πρόγραμμα αυτό, παρόλο ότι στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθυστέρησε και καθυστέρησε αδικαιολόγητα πάνω από έναν ολόκληρο χρόνο. Είναι σημαντικές προσπάθειες που δείχνουν τη μεθοδικότητα, την αποτελεσματικότητα αλλά και το πόσο σωστά λειτουργήσε και το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και ο Διευθυντής με το υπηρεσιακό προσωπικό, γιατί έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα και χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 94 έργα προϋπολογισμού γύρω στα 13 εκατομμύρια και υλοποιήθηκαν έργα σε 79 επιχειρήσεις προϋπολογισμού γύρω στα 11 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Δείχνει τη δυνατότητα, τις επιλογές, την αποτελεσματικότητα, το ενδιαφέρον, αλλά και ότι δημιουργεί μια άλλη δυναμική η οποία δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας, κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που η ανεργία στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έχει χτυπήσει κόκκινο. Πιστεύω ότι και στη νέα αυτή η προγραμματική περίοδο 2014-2020 που οι χρηματοδοτήσεις θα είναι εξίσου σημαντικές και το πλαφόν έχει ανέβει στις 600.000 ευρώ για κάθε επενδυτικό σχέδιο αλλά και η επιχορήγηση θα είναι από 60 έως 65%. Θα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, άλλωστε γίνεται μια πολύ σωστή και σημαντική προσπάθεια ενημέρωσης, γιατί πιστεύουμε ότι ο πλούτος των μηνυμάτων και των πληροφοριών παίζει καθοριστικό ρόλο και για να διευκρινίσουμε αλλά και να ξεπεράσουμε εμπόδια και δυσκολίες, αλλά και να μην υπάρχει αυτός ο προβληματισμός της επιχειρήσης αυτή τη δύσκολη περίοδο που οι τράπεζες έχουν κλείσει τις στρόφιγγες των χρηματοδοτήσεων. Όλη αυτή η προσπάθεια αποδεικνύει ότι είμαστε σε σωστό δρόμο, δείχνει ότι δουλέψαμε μεθοδικά και αποτελεσματικά και δείχνει ότι και ο Διευθυντής ο κ. Χατζόπουλος αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες είδαν με ιδιαίτερη ευαισθησία την όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία έχει αποτελέσματα θετικά και δίνει μια ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που πραγματικά δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις που είναι ευέλικτες και μπορούν να υλοποιήσουν γλίγορα αυτά τα επενδυτικά προγράμματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Η προθεσμία για τη λήξη του εν λόγω προγράμματος είναι στις 22 Ιουνίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, τόνισε χαρακτηριστικά ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας και έδωσε όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Έχουμε αυτή την ενημέρωση με αφορμή την πρόσκληση για τα δημόσια έργα του Leader, η οποία είναι ήδη στον αέρα από 3 Απριλίου. Ήμασταν η τρίτη εταιρεία στην Ελλάδα που βγάλαμε την πρόσκληση, αφού δεχθήκαμε το υπόδειγμα από το Υπουργείο. Είναι ένας προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης 1.765.000 ευρώ και αφορά έργα δημόσιου χαρακτήρα. Εφαρμόζεται, όπως ξέρετε, το Leader σε όλο το νομό εκτός από την πόλη της Δράμας, από τον παλιό Δήμο Δράμας. Και στην πρώτη πρόσκληση που είναι στον αέρα, πρόταση μπορούν να καταθέσουν οι Δήμοι, η Περιφέρεια και φορείς που καταστατικό σκοπό έχουν υλοποίηση αντίστοιχων έργων, όπως πολιτιστικοί σύλλογοι, όπως φορείς και σύλλογοι που παράγουν κοινωνικό έργο, περιβαλλοντικές οργανώσεις και αθλητικά σωματεία, τέτοιου είδους φορείς. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή μέχρι τις 22 Ιουνίου, είναι γύρω στις 70 τόσες μέρες η προθεσμία αυτή. Όλη η διαδικασία αυτή γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και παίρνει σφραγίδα υποβολής ο ενδιαφερόμενος φορέας ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Το επόμενο διάστημα θα εντείνουμε τις προσπάθειες ενημέρωσης, θα επισκεφθούμε τους Δήμους, τα Δημοτικά τους Συμβούλια αλλά και στα στελέχη τους σε συναντήσεις και ενημερώσεις και για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων αλλά κυρίως με τα στελέχη και τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων και ελπίζουμε ότι μέχρι τις 22 Ιουνίου να έχουμε υπερκαλύψει το ποσό αυτό για να έχουμε τη δυνατότητα και πρόσθεση των επιχορηγήσεων. Όπως είπα, στα έργα δημόσιου χαρακτήρα η επιχορήγηση είναι συνήθως 100%.
Τώρα, το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα στο δίμηνο, εκτιμώ ότι θα είναι έτοιμη και η πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα. Το Υπουργείο εντός των ημερών λέγεται ότι ολοκληρώνει τις διαδικασίες προετοιμασίας, θα μας αποστείλει το σχέδιο και η κάθε αναπτυξιακή θα προσαρμόσει το σχέδιο στο δικό της πρόγραμμα. Εκτιμώ, όπως είπα, ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα είμαστε στον αέρα και με την πρόσκληση των ιδιωτικών έργων. Εκεί ο προϋπολογισμός, μάλλον η επιχορήγηση που θα μοιραστεί, ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, άρα μαζί και με τη συμμετοχή των ιδιωτών θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια. Το πλαφόν, όπως ανέφερε ήδη ο κύριος Πρόεδρος, είναι στις 600.000 ευρώ πλέον, το πάνω πλαφόν, το ανώτατο όριο. Προς τα κάτω δεν υπάρχει όριο, άρα είμαστε κυρίως για μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ στο ποσό του προϋπολογισμού. Και όπως είπα, θα δώσουμε πάνω από 60 μέρες προθεσμία, 60-70 μέρες εκεί, άρα προς το τέλος του καλοκαιριού θα πρέπει να έχουμε δεχθεί και προτάσεις από ιδιώτες. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σχετικά μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης των ιδιωτικών, των δημοσίων έργων. Είδαν διάφοροι την πρόσκληση, ιδιώτες παίρνουν τηλέφωνο, περνάνε, συζητούμε. Στα ιδιωτικά έργα η επιχορήγηση θα κυμανθεί από 50 μέχρι και 65%, εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον κανονισμό βάσει του οποίου επιδοτείται. Όποιος ενδιαφέρεται, ευχαρίστως να περάσει από τα γραφεία μας, να συζητήσουμε την πρότασή του και να πάρει περισσότερες λεπτομέρειες. Και το πρόγραμμα και των δημοσίων και των ιδιωτικών έργων εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Mm-hmm. Επίσης, να πω, συνεπικουρώντας αυτά που ήδη είπε ο Πρόεδρος, ότι παράγεται σημαντικό έργο και υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις μέσω των προγραμμάτων LEADER διαχρονικά στην πόλη της Δράμας, εδώ και μια 20ετία. Ιδιαίτερα τελευταία προγραμματική περίοδος, άξονας 4 λεγόμενος, είχαμε ένα εξαιρετικά πρόγραμμα και αύξηση του προϋπολογισμού κατά 45% περίπου. Διπλασιάσαμε δηλαδή, μάλλον 45% όπως είπα, αύξηση. Ξεπεράσαμε τα 13 εκατομμύρια ευρώ και ήμασταν ένα από τα υψηλότερα προγράμματα στην Ελλάδα. Καταλάβαμε την τρίτη θέση. Ελπίζουμε και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Βεβαίως εξαρτώμεθα και από την ποιότητα των προτάσεων που θα δεχθούμε από τους ενδιαφερόμενους και από την αυτοδιοίκηση, αλλά και από τους ιδιώτες επενδυτές. Mm-hmm. Από πλευράς μας είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την όλη διαδικασία. Να σας ρωτήσω, κύριε Χατζόπουλε, ποια έργα μπορούν να συμπεριληφθούν, είτε έχουν δημόσιο χαρακτήρα είτε ιδιωτικό χαρακτήρα, δηλαδή ποιες επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν. Mm-hmm. Ό,τι αφορά τα έργα του δημόσιου χαρακτήρα, μπορούν να ενταχθούν τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, μπορούν να ενταχθούν διάφοροι σύλλογοι και φορείς που έχουν καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Δηλαδή, ένας φορέας ο οποίος παράγει κοινωνικό έργο μπορεί να ενταχθεί για να υλοποιήσει κοινωνικό παντοπολείο ή, ξέρω εγώ, εστιατόριο για άπορους. Μπορούν να ενταχθούν περιβαλλοντικές οργανώσεις για ενημέρωση, για να υλοποιήσουν κάποια έργα περιβαλλοντικής προστασίας και ενημέρωσης. Μπορεί να ενταχθεί το δασαρχείο ή δημόσιοι φορείς για πρόληψη και ανάσχεση βλαβερών ενεργειών για το δάσος. Έτσι. Τώρα, ό,τι αφορά ιδιώτες, μπορούν να ενταχθούν οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης, ατομική, ομικρονέψιλον, αεψιλον, επέ, και σε οποιοδήποτε σχεδόν κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα. Ό,τι αφορά δευτερογενή τομέα και παροχή υπηρεσιών, εντάσσονται σχεδόν τα πάντα. Όχι βέβαια νυχτωρινές δουλειές, ξέρω εγώ, μπαρ ή νυχτερινή διασκέδαση, αλλά, και το λέω σαν παράδειγμα αυτό, αλλά οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, παραδείγματος χάρη δεν θέλουμε άλλα ελαιοτριβία γιατί υπάρχει υπερεπάρκεια. Όλα τα λοιπά λοιπόν, και το λιανικό εμπόριο επίσης δεν είναι επιλέξιμο. Αλλά όλες οι λοιπές δραστηριότητες μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών είναι επιλέξιμες. Με επιδότηση η οποία κυμαίνεται από 50 μάλλον μέχρι και 65%. Να αλλάξουμε θέμα. Συνεχίστηκε σήμερα για δεύτερη ημέρα και με τη δράση του Σωματείου ΑΜΕΑ Νομού Δράμας και του ΓΔΑΠ ΜΕΑ Πράξη και Θεωρία η Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στην πόλη της Δράμας. Με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, οργανώθηκε σήμερα η βιωματική δράση για την κινητική και την αισθητηριακή αναπηρία στον χώρο του Διοικητηρίου της Δράμας, ακριβώς μπροστά από τα ΚΕΠ. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην είσοδο του Διοικητηρίου Δράμας, το Σωματείο ΑΜΕΑ Νομού Δράμας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, στα πλαίσια της Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, να κάνουμε μία δράση
βιωματική προσέγγιση κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας. Είμαστε εδώ πέρα, έχουμε φέρει αναπηρικό αμαξίδιο και μπαστούνια τυφλών. Όσοι θελήσουν να κάνουν βιωματικά με μάσκες, θα τους κλείσουμε τα μάτια και θα κινηθούν στον οδηγό τυφλής όδευσης, θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που θα βρούνε. Με τον τρόπο αυτό, τι θέλετε να δείξετε, πού στοχεύετε, κύριε Μπόσκο? Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να δείξουμε ότι αυτοί που θα κάνουν τέλος πάντων τα βιωματικά να έρθουν έστω και για λίγο, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, πιο κοντά και να νιώσουν όπως νιώθουμε εμείς τα άτομα με αναπηρία. Έτσι ώστε να καταλάβουν τις ανάγκες που υπάρχουν και τα κενά για να καλυφθούν, έτσι, για να εξυπηρετούνται όλοι ως ισότιμοι πολίτες. Σωστά. Αυτό πιστεύουμε ότι θα μας κάνει όλους καλύτερους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουμε, που κλείνουν κάποιοι τις ράμπες των αναπήρων, που τοποθετούν εμπόδια στον οδηγό τυφλής όδευσης. Κύριε Μπόσκο, συμμετέχετε και με κάποιον άλλον φορέα. Ποιος είναι αυτός? Στη σημερινή δράση συμμετέχει και το Ιδιωτικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, Πράξη και Θεωρία. Φαντάζομαι ότι η συνεργασία μαζί τους είναι άψογη. Βεβαίως. Το Σωματείο Αμαία Νομού Δράμας συνεργάζεται με όλες τις δομές που έχουν να κάνουν για τα άτομα με αναπηρία, για ό,τι καλό γίνεται τέλος πάντων για τα άτομα με αναπηρία. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς εμείς ως Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από τη διοίκηση, όπως και αυτή η μέρα είναι παντού, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, έτσι και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, όπως ο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Δράμας, οργάνωσε αυτή την συγκεκριμένη δράση, ώστε να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο, στους αρτεμελείς, στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους, πως η πρόσβαση των ανθρώπων είναι δικαίωμα ολωνών. Πρέπει να υπάρχουν καθαρές ράμπες, χωρίς εμπόδια, όπως ανάφερε και ο Πρόεδρος, οδηγή όδευση τυφλών και οι ανάλογοι, να το χαρακτηρίσω γενικότερα, η ανάλογη υποδομή, δομή για τα άτομα με αναπηρία και όχι μόνο, δεν είναι μόνο για τα άτομα με αναπηρία, ακόμα και τους αρτεμέλεις. Η γυναίκα με το καροσάκι, τον άνθρωπο με τρίτης ηλικίας και γενικά για αυτοί που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις ανάλογες δομές. Έτσι, λοιπόν, αυτή η εικόνα δεν ήταν γνωστή πριν από αρκετά χρόνια, επειδή διατελέσετε αρκετά χρόνια και πρόεδρος του Σωματείου ΑΜΕΑ. Καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια για να αλλάξουν τα δεδομένα, να γίνουν και οι ράμπες, τουλάχιστον σε έναν μεγάλο βαθμό να εξυπηρετούν και τα άτομα με αναπηρία, όπως επίσης και να γίνουν και οι διάδρομοι για να μπορούν, οι κίτρινοι διάδρομοι για να μπορούν να μετακινούνται ευκολότερα τα άτομα με ζητήματα τυφλότητας. Κύριε Οικονόμου, όπως το είπατε και εσείς, εδώ και χρόνια ως Περιφερειακή Ένωση Τυφλών, ως Σωματεία Αναπήρων στην περιοχή Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, έγινε τεράστιος αγώνας αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε να μπορούν και ανάλογοι φορείς πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης να μπορούν να μπουν στη δικιά μας θέση, ώστε να κάνουν σε κάθε ανάπλαση που υπάρχει να γίνεται ανάλογη υποδομή για τα άτομα με αναπηρία. Χρειάζεται όμως ακόμη δρόμος, κύριε Αποστόλη. Φυσικά χρειάζεται δρόμος και πρέπει να πακιάσουμε και τα πρότυπα άλλων, να μην λεγόμαστε μόνο ευρωπαϊκή χώρα η Ελλάδα, όπως υπάρχουν προχωρημένες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και χρόνια, αλλά θέλει και τη βοήθεια ολωνών μας. Στόχος όλης αυτής της δράσης είναι να σταλεί ένα σημαντικό μήνυμα, έτσι ώστε οι πολίτες να σέβονται τους πολίτες με αναπηρία, τόνισε ανάμεσα στα άλλα η επόπτης δημόσιας υγείας Ελένη Μωυσίδου. Αυτές τις μέρες 16 με 19 έχουμε την εβδομάδα δημόσιας υγείας. Την οργανώνει, είναι γενικότερη εκδήλωση στις περιφέρειες και γίνονται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες διάφορες εκδηλώσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλαμε να αγκαλιάσουμε τα ΑΜΕΑ και ουσιαστικά το πνεύμα της όλης σκέψης ήταν ότι έλα στη θέση μου. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα και στο δραμηνό λαό αλλά και σε όποιον μας ακούει ότι δεν είμαστε διαφορετικοί. Ότι και εμείς είμαστε όπως τους άλλους και μόνο όταν βιωματικά έρθουμε, γι' αυτό και γίνεται η σημερινή δράση, στη θέση
είτε υπάρχει κάποια σωματική αναπηρία, είτε είναι αισθητηριακή, είτε άλλη διαφορετική, να νιώσουμε αυτό έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να διευκολύνουμε αυτούς τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους. Γιατί βάσει αυτό θέλω να δώσω ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να κλείνουμε τις διαβάσεις των ΑΜΕΑ, δεν πρέπει να παρκάρουμε όπου παρκάρουν τα ΑΜΕΑ, δεν πρέπει να παραβλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι με ένα μπαστούνι, το οποίο είναι χαρακτηριστικό ότι κάποια υπάρχει αισθητηριακή αναπηρία, γιατί δεν μπορεί άλλος να ξέρει αν δεν υπάρχει μπαστούνι στο χέρι καταρχήν, ας πούμε, για να ξέρει εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει σεβασμός από τους πολίτες προς τους πολίτες. Μένουμε στο ίδιο κλίμα. Ιδιαίτερα πετυχημένη ήταν η δράση της βιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στο πλαίσιο της Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στο νομό Δράμας. Συγκλονίζουν οι περιγραφές όσων επέλεξαν να βρεθούν για λίγο στη θέση των ανθρώπων με αναπηρία, είτε με το αναπηρικό αμαξίδιο, είτε με το λευκό μπαστούνι. Οι συμμετέχοντας προσέγγισαν τον τρόπο αντίληψης των ατόμων με οπτική αναπηρία με διάφορες δραστηριότητες, κίνηση στο χώρο με τη βοήθεια λευκού μπαστούνιου, τεχνικές συνοδείας κτλ. Και δήλωσαν συγκλονισμένοι από την εμπειρία, όσο και εκείνοι που επέλεξαν να κινηθούν με το αναπηρικό αμαξίδιο. Μάλιστα, δήλωσαν συγκλονισμένοι από την εμπειρία αυτή και περιέγραψαν τα έντονα αισθήματα άγχους, αγωνίας και αίσθησης απώλειας της ισορροπίας που ένιωσαν, όπως επίσης τόνισαν και υποστήριξαν ότι χρειάζεται άμεση παρέμβαση για την ευρύτερη πρόσβαση παντού των ατόμων με αναπηρία. Αισθάνεσαι ότι πρέπει να έχεις κάποιον δίπλα να σε καθοδηγεί. Mm-hmm. Έχεις ένα τρόμο μέσα σου, αν θα τα καταφέρεις. Και φυσικά, επειδή είναι η αρχή, αισθάνεσαι ότι θα πέσεις, ότι δεν έχεις ισορροπία. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό φυσικά αργότερα σιγά σιγά νομίζω ότι αποβάλλεται το θέμα της ισορροπίας, αλλά είναι όπως κλείνουμε τα μάτια μας οποιοδήποτε που βλέπει και ξαφνικά χάνει τον κόσμο μπροστά του. Είναι αυτός και το σκοτάδι. Με αποτέλεσμα, δεν μπορεί να κινηθεί πουθενά με τη βοήθεια κάποιου άλλου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό, όπως με είδατε, προσπαθούσα να επιβεβαιώσω τη θέση της συνοδού. Mm-hmm. Γι' αυτό και σήκωνα το χέρι, πρώτον για να κρατήσω ισορροπία και δεύτερον να αισθάνομαι ότι δίπλα μου είναι και δεν με απαράτησε. Θερμή παράκληση, να μην κλείνουμε τους δρόμους. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, ενώ στην αρχή ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι όταν ξεκίνησαν και μπαίνανε αυτός ο δρόμος για τους τυφλούς, δεν έγινε η ανάλογη ενημέρωση ότι είναι δρόμοι για τυφλούς. Εμείς στην αρχή θεωρούσαμε, το πρώτο καιρό που μπήκανε, ότι ήταν διακοσμητικά στοιχεία. Δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος ότι αυτοί είναι πολύ βασικοί δρόμοι για να μπορούν και οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι δεν βλέπουν ή έχουν μειωμένη όραση, να μπορούν να περπατούν άνετα και να είναι όπως όλοι μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ακόμη πιο δύσκολο από όσο φανταζόμουν. Μεγάλη ανασφάλεια το να μην βλέπεις και να κινήσεις το χώρο. Πιστεύετε ότι πρέπει να ανοίξουν τα πεζοδρόμια, να ανοίξουν οι δρόμοι και για τους ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα? Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα πού θα συναντήσω εμπόδιο. Έχουμε δει κράσπεδα τα οποία καταλήγουν αυτές οι γραμμές σε κάποιο δέντρο, σε κάποια λακκουβίτσα. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό. Mm-hmm. Αισθανόσασταν άμεσα την ανάγκη της ανθρώπινης παρουσίας, ναι, για να σας καθοδηγεί? Ναι. Νομίζω χωρίς τη Γιώτα δεν θα έκανα ούτε βήμα. Ούτε βήμα. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι λίγο περίεργα. Η ανασφάλεια επικρατεί, εννοείται, και σε αυτό το κομμάτι. Χρειαζόμουν συνέχεια κάποιος να με κρατάει. Αλλά πιο πολύ σαν συνέστημα επικρατούσε το γεγονός ότι, και έτσι όπως το έχω σκεφτεί, ότι δεν μπορείς να πας όπου θες. Δηλαδή χρειάζεσαι πάντα κάποιον δίπλα σου, δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε κάτι. Και είναι πολύ λυπηρό το 2018 να συμβαίνει αυτό. Εννοείται να μην υπάρχουν προσβάσεις για τα άτομα με αναπηρία παντού. Παντού, στα σούπερ μάρκετ, σε μια βόλτα, σε χώρους. Είναι πολύ στενάχωρο. Δηλαδή αισθανόμουν ότι χρειάζομαι συνέχεια κάποιον δίπλα μου. Θα μπορούσα μόνη μου, ας πούμε, να το κάνω αυτό. Mm-hmm. Αυτά. Ανασφάλεια και άγχος.
Η προσπάθεια για προσβασιμότητα στο διαδίκτυο αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, ενώ πέραν των υπολείπων είναι και ιδιαίτερα ακριβές οι εφαρμογές, τονίζει ανάμεσα στα άλλα η Γενική Γραμματέας του Σωματείου των Ατόμων με Αναπηρία στον ομό Δράμας, Γιώτα Διαμαντή. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στα πλαίσια της δράσης μας, ενημερώνουμε τον κόσμο για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα. Δείχνουμε στον κόσμο κάποιες συσκευές με τις οποίες ανάλογα με την αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο, ανάλογα τώρα με την αναπηρία. Όταν έχουμε κάποια κινητική αναπηρία και δεν δουλεύουν τα άκρα και τα δάχτυλα, υπάρχει η συσκευή με τους διακόπτες, όπως δείχνω εδώ, με τους οποίους τι γίνεται. Όταν ο άνθρωπος που έχει αναπηρία στα κάτω άκρα μπορεί να λειτουργεί το ποντίκι αλλά δεν μπορεί να κινήσει τα άκρα, ο διακόπτης αυτός τοποθετείται στο λαιμό και με την κίνηση του λαιμού πατιέται το κουμπί. Κάνει την ανάλογη διαδικασία όπως με το ποντίκι. Μία άλλη συσκευή είναι η ιχνόσφαιρα. Είναι αυτή εδώ η συσκευή, με την οποία πάλι άτομα που δεν μπορούν να κινήσουν τα δάχτυλά τους βάζουν την ιχνόσφαιρα στην παλάμη και με αυτόν τον τρόπο παίζει το ρόλο της μπάλας του ποντικιού, της κίνησης του ποντικιού. Μία άλλη συσκευή είναι αυτή η συσκευή που ουσιαστικά σε πραγματικό χρόνο εμφανίζει τις κουκίδες σε μορφή Braille. Και ο άνθρωπος με οπτική αναπηρία που γνωρίζει την Braille, ό,τι γράφει στον υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο μεταφράζεται στην γραφή Braille, αλλά κυρίως αυτούς που δεν βλέπουν καθόλου. Γιατί αυτοί που βλέπουν έστω και λίγο μπορούν να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις μέσα από τα Windows, από τον πίνακα ελέγχου, ώστε να κάνουν αντίθεση στα χρώματα, πιο σκούρο φόντο με πιο ανοιχτά χρώματα, πιο μεγάλα εικονίδια. Ανάλογα και την έκδοση στο Windows. Πάντως περιέχει κάθε έκδοση μέσα στο λειτουργικό του προσβασιμότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι πιο καλά προετοιμασμένο από ό,τι οι υπόλοιπες υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Δηλαδή το διαδίκτυο προσφέρει πολλά περισσότερα από ό,τι οι υπόλοιπες υποδομές στο δρόμο, οι ράμπες προς όλους τα νοσοκομεία, δήμους, υπηρεσίες κτλ. Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα βασίζεται καθαρά στο τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος με αναπηρία, τις συσκευές. Δυστυχώς αυτές οι συσκευές είναι πάρα πολύ ακριβές, ειδικά οι συσκευές για τους ανθρώπους που έχουν τετραπληγία και η κίνηση βασίζεται καθαρά και μόνο με την ένδειξη του ματιού. Μέσω υπερήχων καταλαβαίνει το σύστημα που κινούνται τα μάτια, αλλά αυτά τα συστήματα δυστυχώς είναι πάρα πολύ ακριβά. Και αυτό είναι το λυπηρό. Δυσαρεστημένος από την ανταπόκριση των πολιτών λόγω κακής ενημέρωσης και διοργάνωσης, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του, ήταν ο Διευθυντής Αιματολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, Σπύρος Τουρτούρης, καθώς το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας συμμετέχει στην Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας. Η εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο της Προσοτσάνης που διεξήχθη στο Κέντρο Υγείας της Κωμόπολης από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας δεν χαρακτηρίστηκε ως πετυχημένη δράση του προγράμματος, καθώς, όπως τόνισε χαρακτηριστικά και ο Διευθυντής Αιματολογίας του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας, Σπύρος Τουρτούρης, υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης και καλής συνεργασίας. Έχει διοργανωθεί αυτή η εβδομάδα δημόσιας υγείας και είχαμε κληθεί να συμμετάσχουμε σαν αιμοδοσία και ανταποκριθήκαμε ευχαρίστως. Όμως φαίνεται ότι δεν έχει υπάρξει σωστή διοργάνωση, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ χαμηλή ανταπόκριση από τους ανθρώπους των Δήμων και χθες που είχαμε πάει στον Άγιο Αθανάσιο, στο Δήμο Δοξάτου, και σήμερα εδώ στο Κέντρο Υγείας της Προσοτσάνης. Είναι πενιχρά τα αποτελέσματα. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους τους ηθήνοντες στο πώς διοργανώνονται τέτοιου είδους εξορμήσεις αιμοδοσίας. Η αιμοδοσία δεν είναι κάτι απλό, χρειάζεται ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, χρειάζεται προσωπική επαφή με τους αιμοδότες, γιατί οι αιμοδότες πραγματικά μπορούν να ανταποκριθούν όταν αισθάνονται ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο θέλουν να ανταποκριθούν και οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, αυτό ας γίνει μάθημα σε όσους θέλουν να διοργανώσουν τέτοιου είδους ημερίδες. Η υπηρεσία μας, η νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας της Δράμας,
ανταποκρίνεται ευχαρίστως, αλλά χρειάζεται καλύτερη διοργάνωση. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, σαν κίνηση βεβαίως μετράει και θα είχε ίσως καλύτερο αποτέλεσμα, όπως λέτε, αν το κυριότερο η ενημέρωση γινόταν ολοκληρωμένη, γιατί κυρίως αυτό είναι το κομμάτι. Δεν είναι ζήτημα απλά ενημέρωσης. Η ενημέρωση μπορεί να αφορά ένα κοινωνικό σύνολο, χρειάζεται ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, χρειάζεται προσωπική επαφή και προσωπική κλίση, και όταν είναι, αυτά είναι δεδομένα, όταν εξασφαλιστούν αυτά τα δεδομένα, τότε υπάρχει και ανάλογη ανταπόκριση. Αντίθετα τώρα, με επιτυχία στέφθηκε η διενέργεια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό Γυμνάσιο Λύκειο του Δήμου Προστοτζάνης για τον προσδιορισμό των ποσοστών παχυσαρκίας με τη μέθοδο της λιπομέτρησης. Με επιτυχία συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα σήμερα η διενέργεια έρευνα στον σχολικό πληθυσμό, στο Γυμνάσιο Λύκειο και στο ΕΠΑΛ του Δήμου της Προσοτζάνης από την επιστημονική ομάδα εργομετρικού εργαστηρίου αθλητικής απόδοσης και υγείας του νομικού προσώπου του Δήμου της Προσοτζάνης για τον προσδιορισμό των ποσοστών παχυσαρκίας την συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα με τη μέθοδο της λιπομέτρησης του δερματοπτυχομέτρου. Ήρθε μια επιστημονική ομάδα εδώ από το εργαστήριο του Δήμου Προστοτζάνης και έχει κάνει μια λιπομέτρηση με δερματοπτυχόμετρο. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν, είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή την προσπάθεια που γίνεται και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε τέτοιες δραστηριότητες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κινηθούμε σε σωστά πλαίσια διατροφής και άθλησης. Σαν γυμναστής το ξέρετε αυτό πολύ καλά και φαντάζομαι ότι ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή που θεωρείται πολύ ολοκληρωμένη και άκρος, θα έλεγε κανείς, υγιεινή για τον οργανισμό μας. Πριν μερικά χρόνια στο σχολείο μας εδώ δεν υπήρχε καθόλου ψωμί ολικής άλεσης. Ήταν παντελώς άγνωστο. Συνεχώς όμως μιλώντας στα παιδιά για τα ωφέλη αλλά και για την νοσημιά και για τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει η τροφή, η οποία είναι όσο πιο κοντά στη φύση, τα παιδιά τώρα με τη συμπεριφορά τους έχουν φτάσει στο επίπεδο νομίζω του 50-50, σάντουιτς ολικής με σάντουιτς λευκό ψωμί στο 50-50. Ίσως και να υπερτερεί και οραστό ολικής, και αυτό είναι μία νίκη, γιατί η δυσκολία δεν είναι στα παιδιά, η δυσκολία είναι στους μεγάλους να αλλάξουν συνήθειες. Στα παιδιά, όπως στα γαλουχής, ακριβώς έτσι μπορούν να πορευτούν στη ζωή τους. Mm-hmm. Είναι δέχτες τα παιδιά. Mm-hmm. Οι μεγάλοι είναι οι δύσκολοι. Τα πρώτα δείγματα αυτής της έρευνας τι έχουν αποδείξει? Δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα, γιατί βγαίνουν από κάποιο τύπο. Θα είμαστε σε θέση να τα γνωρίζουμε σε λίγες ημέρες. Πάντως, οι μετρήσεις που γίνονται γίνανε κυρίως σε παιδιά τα οποία αθλούνται. Ήρθαν και κάποια παιδιά που δεν αθλούνται. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές αποτέλεσμα όσον αφορά το γενικό κανόνα για τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά τα οποία δηλώσαν συμμετοχή είναι αθλητές κυρίως. Έτσι. Πάντως αυτό το δείγμα είναι θετικό στους αθλητές. Να αναφέρω επίσης ότι σύμφωνα με μια έρευνα λέγεται ότι τα Ελληνόπουλα είναι γενικώς παχύσαρκα. Ισχύει κάτι τέτοιο, λέτε? Νομίζω ότι ισχύει, ναι, νομίζω ότι ισχύει. Και δεν μιλώ για τα δικά μου παιδιά που είναι εδώ στην Προστοτζάνη. Γιατί ένα παιδί το οποίο είναι από χωριό έχει πολύ πιο έντονη και μεγαλύτερη δραστηριότητα. Φανταστείτε παιδιά στην πόλη τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα. Και δεν μιλώ για τη Δράμα, μιλώ για μεγάλες πόλεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να αθληθούν, γιατί οι μετακινήσεις είναι δύσκολες, τα οικονομικά είναι δύσκολα, οι αλάνες δεν υπάρχουν, οπότε εκεί το ποσοστό παχυσαρκίας είναι μεγάλο, υψηλό. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά.